Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Κικίλιας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή λοιπόν, σεζόν. Τώρα να ξεκινήσουμε τον κύριο Παδημούρη, γιατί έχουμε εδώ αλλαγές. Τώρα σήμερα θα έχουμε αλλαγή του γραμματέα, κύριο Παδημούρη. Και ποιος θα είναι ο γνώμονας, το σκεπτικό του Πρωθυπουργού για την αλλαγή αυτή, θεωρείτε εσείς? Κοιτάξτε, η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια είναι ένα θετικό βήμα για τη χώρα. Βάζει την Ελλάδα σε μια καινούργια περίοδο και όλοι, η κυβέρνηση, το βασικό κυβερνών κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να προετοιμαστούν και να συμβάλλουν με ιδέες και κυρίως με πράξεις στο πώς θα πάει από εδώ και πέρα η Ελλάδα, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ χρεοκοπία και μνημόνια. Yes. Και νομίζω ότι το πιο κρίσιμο θέμα, κύριε Ρογκάκο, είναι τα παθήματα που οδήγησαν στη χρεοκοπία και τα μνημόνια να γίνουν μαθήματα. Μεγάλη. Ο πολίτης θέλει να δει στη ζωή του, στην καθημερινή του πράξη, τι σημαίνει η νέα περίοδος. Τώρα, μιας και το και πήγατε εκεί αυτό, και δεν μου απαντάτε στο πολιτικό, θα πάμε μετά. Μα αυτό που σας λέω είναι κατεξοχήν πολιτικό. Θα το δουν όμως, κύριε Παδημούλη, ή θα δούμε άμεσα ξανά μια άκρατη παροχολογία? Και δεν μιλώ για τον Πρωθυπουργό που είναι τώρα, μιλώ γενικά. Δηλαδή, να ωρεοποιήσουμε τις καταστάσεις ή να πούμε ότι θα κάνουμε δύο πράγματα και μετά ξανά μια από τα ίδια. Ένα βασικό δίδαγμα που προκύπτει από την οδυνηρή εμπειρία της χρεοκοπίας και των μνημονίων, κύριε Ρογκάκο, είναι να μην μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν. Γιατί έτσι δημιουργήθηκαν τα δίδυμα ελλείμματα και χρέη, έσκασε η φούσκα και χρεοκόπησε η χώρα. Και μπήκαμε στα μνημόνια από μια κακή διακυβέρνηση. Αν θέλουμε να βάλουμε μυαλό, πρέπει σε στέρεο έδαφος να γίνουν όλες οι κινήσεις ανακούφισης, ελάφρυνσης, επούλωσης πληγών. Θα χρειαστεί χρόνος, προσπάθεια, σκληρή δουλειά και αλλαγές για να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει στο επίπεδο το βιωτικό, τη χρεοκοπία. Και αυτός είναι ο γνώμονας με τον οποίο κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ ως το βασικό κυβερνών κόμμα και η κυβέρνηση. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Πρέπει όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους του 3,5% για το 2018, αλλά και να τους ξεπεράσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε με αριθμούς ότι δεν είναι απαραίτητο το κόψιμο των συντάξεων για να πιάσουμε τους στόχους και το 2019 του 3,5%. Mm-hmm. Και επίσης ότι δίνοντας κάποιες φοροελαφρύνσεις στους μικρομεσαίους που επιβαρύνθηκαν αυτά τα χρόνια, θα βοηθήσουμε να τονωθεί η οικονομία για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα έσοδα και περισσότερες δουλειές. Και επίσης ότι κάποιες κοινωνικές δαπάνες στοχευμένες εκεί που υπάρχει η πιο πολύ φτώχεια και ο πιο πολύς κοινωνικός πόνος θα έρχονται από τα περισσεύματα. Το βασικό αυτή τη στιγμή για τη χώρα, και δεν είναι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κυβέρνηση, είναι η ταχύτερη δυνατή μείωση της ενέργειας και αυτό σημαίνει η δυνατότερη αύξηση των επενδύσεων όλων των μορφών. Αυτοί οι στόχοι που είπατε πιάνονται κυρίως από την υπερφορολόγηση. Υπάρχει μία εποπτεία που μπορεί να είναι πιο ελαφριά, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει και να έρχεται και να μας ελέγχει. Άρα, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να πληρώνει φόρους και ότι η κυβέρνηση θα είναι και σε έναν έλεγχο. Δηλαδή, πρώτο ερώτημα, τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά μας? Θα μειωθούν οι φόροι, θα αυξηθούν οι μισθοί? Και δεύτερο, θα μπορέσει η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει τις επιλογές που θέλει χωρίς να τους βάλει κανένα μέτρο? Απαντώ, κύριε φρένο ή υποπτία. Για να πιάσουμε αυτούς τους στόχους, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ένας τρόπος, αυτό που είπατε, υπερφορολόγηση. Μπορεί να είναι και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Να έχεις περισσότερα έσοδα από το κράτος, από το ρεκόρ κάθε χρόνο του τουρισμού. Να ωφεληθεί όχι μόνο ο επιχειρηματίας του τουρισμού, που καλώς ωφελείται, όχι μόνο αυτός που βρίσκει δουλειά στον τουρισμό, αλλά και τα δημόσια έσοδα, που σημαίνει να κόψουμε με το μαχαίρι φαινόμενα δίθεν ελβετικών POS στη Μύκονο, δίθεν χαλασμένων POS, βίλες, χρυσοφόρες που αποδίδουν χιλιάδες ευρώ τη βδομάδα στους ιδιοκτήτες τους, τις οποίες εμφανίζουν ως άδειες. Να περιορίσουμε τη διαφθορά, τις σπατάλες.
και πιστεύω σε αυτά που μου είπατε ότι θα πρέπει να περιμένουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κυρίως το σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Οκτώβριο προκειμένου να έχουμε το 19. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν πρόκειται να επαναλάβουν το αποτυχημένο πρότυπο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, παροχολογία με λεφτά που δεν υπάρχουν, διότι αυτή η διακυβέρνηση οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Θα το δούμε αυτό, κύριε Παδημούλη. Ελάτε, κύριε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία δυστυχώς είναι κοινωνοί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας και